Κύριε Καπόπουλε, καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σας καλούμε για να μας σχολιάσετε τις τελευταίες διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις. Θέλω να ξεκινήσω από την τελευταία προειδοποίηση του ΑΚΑΡ ότι η πύραυλη S-400 είναι έτοιμη για εκτόξευση όποτε και αν απαιτηθεί. Ένα πρώτο σχόλιο. Η Τουρκία είναι σε μια εφόλιστη ύλη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες με ζητούμενο το ρόλο της στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και όλα τα άλλα μέτωπα είναι συνδεδεμένα με αυτό, που είναι το κεντρικό μέτωπο διαπραγμάτευσης. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να εντοπίσουμε την άρνηση της Τουρκίας ακόμη να ανάψει πράσινο φως για την είσοδο της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, την παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη που απαγορεύει να υπάρξει μια σταθεροποίηση και μια ενοποίηση αυτής της χώρας που είναι ακυβέρνητη πολιτεία από τότε που ανετράπη ο Καντάφη το 2011, και το σοβαρότερο απ' όλα είναι οι απειλές της Τουρκίας μετά τους βομβαρδισμούς να αρχίσει και χερσαία εισβολή στη Συρία. Οπότε θα κατέταζα και την απειλή του ΑΚΑΡ προς την Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή και επικοινωνιακός θόρυβος για μια Τουρκία που διεκδικεί ρόλο μεγάλης δύναμης στην περιοχή με σαφείς προεκλογικές σκοπιμότητες και σκληρή διαπραγματευτική τακτική απέναντι στις ΗΠΑ με στόχο ότι ό,τι παραχώρηση κάνει σε κάποιο σημείο η Τουρκία να πάρει αντισταθμιστικό όφελος σε άλλο. Σε πρόσφατη αρθογραφία σας στην Εφημερίδα των Συντακτών αναφερθήκατε ότι επιστρέφουμε σε εποχές Μεσοπολέμου αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Πολωνία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Έχουν περάσει 10 μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αντί να γίνει όλη αυτή η πρωτόγνωρη για την Ευρώπη μετά το 1945 κατάσταση να γίνει μια δυναμική ενοποίησης και περαιτέρω χειραφέτησης της Ευρώπης, βλέπουμε να μην γίνεται τίποτα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όλη η ασφάλεια της Ευρώπης να συζητιέται μόνο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και όχι μόνο. Η Πολωνία, όταν υλοποιηθεί το πρόγραμμα εξοπλισμών που έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, μετά τη Βρετανία και τη Γαλλία, η οποία Πολωνία έχει ιδιαίτερη επιρροή στην Ουκρανία, παρά τις μεταξύ τους διενέξεις σε παλιότερες ιστορικές περιόδους, γιατί το σύνολο σχεδόν της οπλικής βοήθειας της Δύσης προς την Ουκρανία διέρχεται από την επικράτεια της Πολωνίας. Σε σχέση τώρα με την ενεργειακή κρίση, την απειλή για blackout στην Ευρώπη, η Γερμανία ήδη προειδοποιεί τους πολίτες ότι μαζέψτε κονσέρβες, μαζέψτε τρόφιμα, ξηρά τροφή, μπαταρίες, ένα ραδιόφωνο κλπ. Βλέπετε να γίνεται τόσο δραματική η κατάσταση? Όταν προειδοποιείς για το χειρότερο, επικοινωνιακά είναι πιο βολικό για οποιονδήποτε βρίσκεται σε κυβερνητική εξουσία, γιατί όταν προειδοποιείς για το χειρότερο, αν δεν φτάσεις στο χειρότερο η κατάσταση, τη διαχειρίζεις επικοινωνιακά καλύτερα. Πάντως, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει με την ενέργεια. Το βέβαιο είναι ότι η Ευρώπη, αν όχι όλη η παγκόσμια οικονομία, πάει σε μια μεγάλη περίοδο παρατεταμένης ύφεσης. Και αυτό είναι ένα κίνητρο τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο για την Ευρώπη να επιδιώξουν τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Εκεί σε αυτή την συγκυρία βάζω και την πρόσφατη συνάντηση στην Άγκυρα του επικεφαλής της CIA και του επικεφαλής της αντίστοιχης Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δύο στόχους στην Ευρώπη. Ένα, να καταστρέψουν τη συμμαχία μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, αυτό είναι ήδη μια πραγματικότητα, και ένα δεύτερο, όλες οι συζητήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης να συζητιούνται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θέλω και ένα σχόλιο με το τελευταίο χτύπημα σε κουρδικούς θύλακες εντός Συρίας από τον Ερντογάν. Πώς βλέπετε την αντίδραση της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών? Κοιτάξτε, το πρόβλημα θα γίνει πραγματικά επικίνδυνο αν ακολουθήσουν χερσαίες επιχειρήσεις. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο τουρκικός στρατός θα βρει μπροστά του όχι μόνο τους Κούρδους, αλλά Ρώσους και Αμερικανούς στρατιώτες. Ίσως να κατορθώσει ο Ερντογάν το ακατόρθωτο να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, που βρίσκονται σε πόλεμο δια αντιπροσώπων στην Ουκρανία, συνασπίζονται απέναντί του και στις αποσταθεροποιητικές του βλέψεις στη Συρία.
Πάμε τώρα στα δικά μας και θέλω ένα σχολιασμό. Χθες ο κύριος Δένδιας υπέγραψε τη συμφωνία με την Αίγυπτο αναφορικά με τα όρια για έρευνα και διάσωση όπου απαιτείται μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος. Είναι ένα βήμα θετικό αναφορικά με τα δικαιώματα τα ελληνικά αλλά και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο ή θα έχουν πάλι θέματα. Είναι σίγουρο γιατί η Αίγυπτος έχει περισσότερα κίνητρα και από εμάς να είναι αυστηρή απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο υπό την έννοια ότι η Λιβύη είναι δίπλα της. Οτιδήποτε συμβεί σε αυτή τη χώρα επηρεάζει άμεσα την Αίγυπτο και γενικώς τα γειτονικά κράτη της Λιβύης όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Τινησία θεωρούν την Τουρκία παρήσακτη αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή. Πολύ εύστοχος ο σχολιασμός. Στα δικά μας τώρα, συναγερμός σήμερα διαβάζω στο διαδίκτυο και στους γαλάζιους βουλευτές για πιθανό εκλογικό συνδυασμό τον Δεκέμβριο, τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Άλλες αναλύσεις πολιτικές αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης λόγω και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τις παρακολουθήσεις θα πάει το πράγμα μέχρι το τέλος, το καλοκαίρι θα έχουμε εκλογές. Τι διαισθάνεστε εσείς? Είναι πολύ επιφυλακτικός με την εξής έννοια, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που από την επόμενη ημέρα των εκλογών αρχίζει η συζήτηση για πρόωρες εκλογές. Κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία χώρα της Ευρώπης. Από το αυτονόητο ότι κάθε κυβέρνηση προκυρήσει πρόωρες εκλογές όταν νομίζει είτε ότι θα τις κερδίσει είτε ότι θα ανακόψει μια φθορά την οποία έχει διαπιστώσει. Ούτως ή άλλως και αυτά να μην υπήρχαν και η ιστορία των υποκλοπών να μην υπήρχε στη μέση, πλησιάζουμε στο τέλος της κυβερνητικής θητείας στις αρχές του καλοκαιριού. Mm-hmm. Ένα τελευταίο σχόλιο σας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες σε τηλεοπτικό σταθμό στην Αθήνα, στο Blue Sky, είπε ότι ο λαός θα μας δείξει με ποιους θα πρέπει να συνεργαστούμε. Πάντως επανέλαβε, όχι σε πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Για άλλη μια φορά. Έχει σκοπιμότητα ένα τρίτο κόμμα να εμποδίζει τις διαρροές των ψηφοφόρων του και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Έτσι μπορώ να το ερμηνεύσουμε. Ναι, ναι. Κύριε Καρπόπουλε, ευχαριστώ θερμά για αυτή την ανάλυση που μας παρουσιάσατε σήμερα για τη διεθνή και εσωτερική ειδησιογραφία. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.